Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλό απόγευμα. Ευγενία Σουλιτάκη. Νίκη Μπελαδάκη. Μ' αρέσει που έχουμε κολλήσει με αυτό το έτσι, το τόσο φάτσο. Παρουσίαση. Μην μας κοροϊδεύεις. Έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση σήμερα. Ναι, έχουμε πολύ ωραία θέματα. Ξεκινάμε και πάρα πολύ όμορφα. Ναι, με πολύ όμορφη παρέα. Έχει ομορφύνει το στούντιο ανέλπιστα. Εντάξει, πρέπει να κάνουμε κομπλιμέντα και στους δύο βέβαια, αλλά εγώ δεν μπορώ. Θα ξεκινήσω από τη μικρή. Από τη μικρή τη παρέα, την όμορφη, την πριγκιπισούλα μας. Θα τους καλωσορίσουμε και μετά θα σας πούμε το θέμα μας. Έχουμε μαζί μας την πριγκίψα, τη Μαρία τη Βλαχάκη, ένα κοριτσάκι μόλις πόσο είσαι, 7 ή 8 χρονών. 7,5. 7,5. Α, συγγνώμη, γιατί δεν τα είπα. Καλέ, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Είσαι μια μικρή πριγκίπισσα. Και ευγενικότατη και χαμογελαστή. Και σκορπιός, έτσι θα πούμε αυτό. Σκορπιός, ναι. Λοιπόν, και τον Μιχάλη τον Αρβανιτάκη, ο οποίος είναι διευθυντής του 35ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι χρόνια, έτσι, ασχολείται πολύ με τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Έχει ο ίδιος κάνει εκθέσεις στο παρελθόν ζωγραφικής και προωθεί όσο μπορεί μέσα από την θέση αυτή ως διευθυντής ακριβώς τις δραστηριότητες αυτές και όλα τα αξιόλογα, έτσι, τις αξιόλογες δράσεις που πρέπει να παίρνουν μέρος οι μαθητές. Με αφορμή τον διαγωνισμό που έγινε προσφάτως στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, δύο μαθητές του σχολείου κέρδισαν το πρώτο και το δεύτερο βραβείο. Τη μία νικήτρια την έχουμε εδώ στην παρέα μας. Τι τη Μαρία τη Βλαχάκη. Μπράβο! Λοιπόν, και θα μιλήσουμε αρχικά γι' αυτό. Πώς η ιδέα αυτή είναι έτσι, είστε κοντά στην ιδέα αυτή κάθε χρόνο, προτείνετε αυτούς τους μαθητές? Ναι, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είναι θεσμοθετημένος. Είναι πάρα πολλά χρόνια και θέλει να προβάλλει τα μηνύματα της εργατικής τάξης, της πάλης των τάξεων, την ενότητα, την ειρήνη, τις καλές συνθήκες δουλειάς, όπως επίσης και την ομορφιά, τη φύση, το καλοκαίρι. Εμείς λοιπόν λαμβάνουμε μέρος κάθε χρόνο και ως διευθυντής 3 φορές σε 3 σχολεία αλλά και ως δάσκαλος και έχει τύχει και τις 6 φορές να έχουμε πάρει βραβεία. Μπράβο. Αυτή τη φορά πήραμε 2 βραβεία, με την πρώτη και τη δευτέρα τάξη, το πρώτο και το δεύτερο βραβείο. Και χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε. Έχουμε και φωτογραφίες να δούμε εμείς από τη βράβη. Θα μας πείτε, κύριε Μανώλη, όταν είμαστε έτοιμοι. Ναι, ωραία, να δούμε. Αλλά έχουμε εδώ τη μία από τις 2 νικήτριες. Η άλλη νικήτρια, να φέρουμε και την άλλη, τη μικρή μας, ναι, της παρέας. Η Παπαδάκη, η Ελένη, η οποία δεν κατάφερε να έρθει μαζί μας σήμερα. Έχει ένα μικρό πρόβλημα υγείας, της ευχόμαστε περαστικά. Είναι κρίμα που δεν ήρθε, είναι και αυτή αξιαγάπητη. Και άλλο ένα πρώτη ταλέντο, δημοτικού, έτσι. Ναι, με πολύ ωραία ιδέα την οποία έκανε, θα μιλήσουμε στην πορεία. Εσύ, Μαρία, τι έκανες, τι ζωγραφιά έκανες? Έκανα ένα κορίτσι και ένα γόρι να κρατά ένα πανό που στις άκριες έχει διάφορες σημαίες και μέσα στο κέντρο έχει το Μάη και μέσα το σήμα της ειρήνης. Μπράβο, Μαρία. Και από πού πήρες την ιδέα? Είδες, είχατε κάνει μέσα στο σχολείο διάφορα, είχατε πει διάφορα για την Πρωτομαγιά? Ναι, είχαμε πει κιόλας και το σκέφτηκα. Το σκέφτηκες και μόνη σου? Ναι. Και έχεις ξαναζωγραφίσει κάτι άλλο? Πολλές φορές. Τι άλλο έχεις ζωγραφίσει? Έχω ζωγραφίσει τα Χριστούγεννα στο Βυθό. Στο Βυθό? Ναι. Δηλαδή? Όταν ήταν Χριστούγεννα στη ζωγραφική του σχολείου. Σε άλλες δραστηριότητες. Σ' αρέσει η ζωγραφική? Ναι. Μεγάλη φαντασία. Και δεν μου λες τώρα, Μαρία, γίνονται έτσι πολλές ώρες εικαστικών στο σχολείο? Δηλαδή ασχολείστε με τη ζωγραφική συχνά ή όχι? Όχι πολύ, γιατί κάνω και μάθημα. Ναι, λογικό. Αλλά θα ήθελες όμως πιο πολύ, δεν θα ήθελες? Θα ήθελα. Το αγαπάς λογικά αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι. Και τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Είσαι πολύ μικρή βέβαια ακόμα, αλλά κάτι που έτσι σε έχει σκεφτεί, τι έχει σκεφτεί να γίνεις? Θα ήθελα να γίνω ζωγράφος. Αυτή ωραία. Ζωγράφος, αλλά εδώ στην Ελλάδα. Εδώ, δεν ναι, ας μην τις βάζεις ιδέες. Ξέρω, τις βάζω ιδέες επίτηδες, τέλος πάντων. Να σε χαίρεται ο μπαμπάς και ο παππούς που είναι εδώ και μας βλέπουν πίσω από τις κάμερες. Και όλοι να σε χαίρεται, Μαρία. Και να πετύχεις τα όνειρά σου και να είσαι πάντα νικήτρια σε ό,τι κάνεις. Και να γίνεις μια μεγάλη ζωγράφος, να μας φέρνεις εδώ τις ζωγραφιές σου να σε καμαρώνουμε. Εντάξει.
Σύμφωνα. Μια και αναφέραμε το εξωτερικό, νομίζω ότι έχετε κι εσείς μεταφέρει τα έργα σας, έχετε κάνει έκθεση, δεν κατάλαβα ακριβώς. Ναι. Στο εξωτερικό. Ναι, παλαιότερα λάβανα μέρος σε εκθέσεις, διεθνείς εκθέσεις σε διάφορα μέρη. Συνήθως στην Ανατολική Ευρώπη. Mm. Η συγκεκριμένη έκθεση ήταν μια έκθεση η οποία είχε να κάνει με τους τελευταίους εναπομείναντες βίσωνες της Ευρώπης σε ένα πάρκο, το Γιαλοβιέτσκα, Γιαπούσκα έτσι ονομάζεται, στα Ρώσικα, κοντά στην Λευκορωσία, στα σύνορα της Πολωνίας. Μεταφερθήκαμε εκεί οι διάφοροι καλλιτέχνες, όπου και εμπνευστήκαμε από το περιβάλλον, είδαμε το πάρκο αυτό με τους βίσωνες. Μείναμε περίπου μία εβδομάδα εκεί, ζωγραφίσαμε τα έργα μας επί τόπου. Άρα ήταν βιωματικό όλο αυτό. Ναι, ήταν βιωματικό, μια καταπληκτική εμπειρία. Έχει να κάνει με τύπου εκθέσεις, τις οποίες έκαναν παλιότερα στην Ανατολική Ευρώπη τα κράτη τους, καθώς μάζευαν τους καλλιτέχνες. Έτρωγαν, έπιναν, διέμεναν σε ένα συγκεκριμένο χώρο και στην ουσία ήταν η συνέχεια αυτού του τύπου. Πραγματικά ήταν υπέροχα, διότι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο είχαν να δώσουν κάτι το τελείως καινούριο, τελείως διαφορετικό. Υπήρχε μία αλληλεπίδραση, υπήρχε πάρα πολύ όρεξη. Δεθήκαμε πάρα πολύ μεταξύ μας, ανταλλάξαμε πολιτιστικά στοιχεία, ανταλλάξαμε τηλέφωνα. Από εκεί μας καλούσαν και σε άλλες χώρες. Έκανα λοιπόν εκεί ένα έργο, ήταν τελείως διαφορετικό από τα αναμενόμενα και γι' αυτό το λόγο είχε αποσπάσει το πρώτο βραβείο. Δεν έκανα το έργο πάνω στον καμβά, το έκανα πίσω από το τελάρο, χρησιμοποιώντας κάποιες διαφάνειες. Ήταν η ψυχή του δάσους, έτσι ονομαζόταν. Ήταν δύο εγκέφαλοι στην ουσία. Έπρεπε τώρα να μας το έχει φέρει. Ναι, ναι. Το έχω κρατήσει εκεί, δεν το έχω μαζί μου. Ναι. Εσείς... Περάσαμε πραγματικά πολύ όμορφα. Εσείς από πότε ξεκινήσατε να ασχολείστε με τη ζωγραφική, και εσείς από μικρή ηλικία ή μεγάλη? Ναι, από πολύ μικρή ηλικία. Ο πατέρας μου ήταν γεωγράφος και γλύπτης. Έχω μεγαλώσει μέσα στα εργαστήριά του με τα χρώματα. Μου άρεσε πάρα πολύ να ασχολούμαι καθημερινά με κατασκευές, με ζωγραφική, με χρώματα. Μου έλεγε ο πατέρας μου όμως, μη γίνεις ζωγράφος, όπως λέγαμε στην Ελλάδα. Θα βρεις, μου λέει, μια δουλειά να έχεις οικονομικά ωφέλη και από εκεί και πέρα να ζωγραφίσεις αυτό που εσύ θέλεις και όχι αυτό που οι άλλοι θέλουν να τους κάνεις. Και γι' αυτό τον λόγο έγινε δάσκαλος. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, από τη θέση του εκπαιδευτικού λοιπόν, εδώ και χρόνια, και βλέποντας έτσι, γιατί είστε μέσα σε ένα σχολείο που προσπαθείτε να εκφραστούν τα παιδιά, καλώς ή κακώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν παιδιά που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, είτε κοινωνικά, είτε ψυχολογικά και μέσα από το σπίτι. Η ζωγραφική, τα εικαστικά γενικά, είναι ένας τρόπος έκφρασης. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν ακόμα τέτοιοι διαγωνισμοί και δίνουν ευκαιρία και στη Μαρία την Βλαχάκη και στην Ελένη την Παπαδά και σε άλλα τόσα παιδιά να ασχοληθούν και να μπουν σε ένα διαγωνιστικό κομμάτι, να αναδείξουν και το ταλέντο τους. Εσείς είδαμε, το λέω γιατί βλέπουμε, είδαμε πριν κάποιες φωτογραφίες από άλλες δραστηριότητες, άλλους διαγωνισμούς. Θεωρείτε ότι εν έτη 2019 υπάρχουν τα εικαστικά μέσα στο σχολείο, γίνονται πράγματα μέσα στο σχολείο, έχουμε πέσει με τα μούτρα στα μαθήματα, υπάρχουν. Εδώ δεν έχουμε καν κάποιους εκπαιδευτικούς, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, για τη θέση αυτή. Τα προβλήματα είναι αρκετά. Όμως τα εικαστικά υπάρχουν. Είναι η ψυχή για μένα του σχολείου. Υπάρχουν καθηγητές ειδικοτήτων. Σήμερα δεν κατάφερε να έρθει εδώ η κυρία Γυρώνη, που είχε αναλάβει και το θέμα εδώ του διαγωνισμού. Οι οποίοι κάνουν μαθήματα. Αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι ότι στην 5η-6η Δημοτικού έχουν μειωθεί κατά πολύ τα μαθήματα αυτού του τύπου, όπως το θέατρο, η μουσική, τα εικαστικά, η μουσική είναι πολύ λίγες ώρες, όπως επίσης και τα project τα οποία κάνουμε. Στην 5η και στην 6η δεν έχουμε ώρες για αυτά, έχουμε στις μικρότερες τάξεις. Βέβαια, οι μικρότερες τάξεις όντως το έχουν περισσότερη ανάγκη, διότι τα παιδιά θέλουν να εκφραστούν, το αγαπάνε πάρα πολύ. Θα θέλαμε όμως και περισσότερες ώρες όσον αφορά την ευέλικτη ζώνη. Στην 5η και στην 6η Δημοτικού έχω συζητήσει με πολλούς συναδέλφους και έχουν, που αγαπάνε την τέχνη
και έχουν στενοχωρηθεί ιδιαίτερα διότι δεν μπορούν να εκφραστούν τώρα μέσα από αυτές τις ώρες. Συγκεκριμένα αυτές τις ώρες κάνουμε κάποια project τα οποία γίνονται διαθεματικά. Δηλαδή μέσα από διάφορα μαθήματα αλλά και από την τέχνη παράγουμε έργο σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία εμείς έχουμε διαλέξει ήδη, άρα είναι δικά μας τα ενδιαφέροντα. Το θέλουμε, το έχουμε συζητήσει με τα παιδιά, το θέλουν και τα ίδια τα παιδιά και είναι πραγματικά πάρα πολύ δημιουργικό. Διότι μέσα από εκεί δημιουργούμε θεατρικούς διαλόγους, κάνουμε θεατρικές παραστάσεις, κάνουμε βιβλία, εικονογραφήσεις, δημιουργική γραφή. Όλα αυτά τα οποία πραγματικά δημιουργούν ένα καλύτερο μυαλό για ένα πιο ερευνητικό αύριο. Εσύ Μαρία, έχεις, επειδή μας λέει τώρα εδώ ο διευθυντής σου, έχεις λάβει μέρος σε θεατρική παράσταση, θα ήθελες να λάβεις, δεν ξέρω αν έχεις πάρει μέρος. Πέρα από τη ζωγραφική, να ασχοληθείς και με το θέατρο, ας πούμε. Με το θέατρο, όχι, με τη ρυθμική. Α, κάνεις ρυθμική. Ναι. Ναι, αλλά εκτός σχολείου. Εκτός σχολείου. Εκτός σχολείου. Α, είμαι εγώ λέω μέσα στο σχολείο. Τι άλλο σ' αρέσει. Μουσική. Κάνετε μουσική. Πάω έξω όμως από το σχολείο. Και κιθάρα. Κάνει και μουσική. Ναι, αλλά κάνει όμως από όλα, βλέπεις. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Εάν προτιμάς κάποιο συγκεκριμένο μάθημα, να μας πεις ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα, μιας και μιλάμε για μαθήματα, δηλαδή τα μαθηματικά, τη γλώσσα. Μάλλον πως είναι τα εικαστικά. Τα εικαστικά, και εγώ αυτό πιστεύω θα μας πει. Ναι, και τι θα ήθελες εσύ να αλλάξεις μέσα στο σχολείο. Αν εσύ είχες ένα μαγικό ραβδί, ας πούμε, και ήθελες να αλλάξεις κάτι, τι θα έβαζες μέσα ή θα έβγαζες. Σε πεις δασκάλιο. Αυτό ελπίζω να το για πες μας. Μαθηματικά. Το βαθμό. Και εγώ θα τα έβγαζα. Τη μελέτη. Όλα αυτά όλα. Θα άφηνε μόνο τα εικαστικά. Θα άφηνες μόνο τη ζωγραφική. Ή έχετε και γυμναστική. Σας αρέσει και γυμναστική. Και η μουσική μου αρέσει και η γυμναστική. Ορίστε, το παιδί είναι καλλιτεχνική. Ωραία, θα άφηνε αυτά. Αυτά μπράβο, όλα σημαίνει. Αρέσουν πάρα πολύ στα παιδιά. Να κάνουμε βέβαια ένα... στο σχολείο μας έχουμε μία ιδιαιτερότητα. Έχουμε αρκετές δυσκολίες διότι το σχολείο μας είναι σε παρατήματα. Είναι σε τρία διαφορετικά σημεία. Φέτος μάλιστα καταφέραμε να μαζέψουμε αρκετές τάξεις σε ένα κτίριο. Οπότε έχουμε στην ουσία ένα εφταθέσιο, ένα τετραθέσιο και ένα μονοθέσιο το οποίο κάθε μέρα κάνω στην ουσία περίπολο για να μπορώ να ελέγξω την κατάσταση και τα δεν έχει απευθυνθεί σε κάποιον ναι, ειδικό. Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά από τις προηγούμενες διευθύνσεις, από τον κύριο Ιερονιμάκη τον Αντώνη, από τον Σύλλογο των Γονέων. Καταφέραν και ξεπεράσαμε τεράστια γραφειοκρατία και με πάρα πολύ προσωπική εργασία για του κύριου Αντώνη έχουμε μεταφερθεί σε ένα πάρα πολύ σε ένα διαφορετικό κτίριο. Το οποίο και το έχουμε διαμορφώσει κατάλληλα ώστε να κάνουμε στα μαθήματα. Έχουμε βάλει air condition, έχουμε βάλει τηλεοράσεις, μηχανές προβολής. Ναι. Ναι. Οπότε μπορέσαμε φέτος και κάναμε κάποια πράγματα παραπάνω από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Υπάρχει ακόμα όμως μία τάξη η οποία είναι εκτός σχολείου. Δεν έχουμε καν αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο, δεν μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις. Πηγαίνουμε σε διπλανά σχολεία αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβες. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς αγωνιζόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα και έχουμε κάνει αρκετές δράσεις πολιτιστικές. Το τελευταίο μάλιστα καιρό ήμασταν εθελοντές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ το σχολικό, είχαμε την ομάδα του Βελγίου, τους υποδεχθήκαμε στο αεροδρόμιο με μουσική, με χορό. Χόρεψαν μαζί μας κριτικά, τους δώσαμε κριτικά προϊόντα, καπέλα. Τους είχαμε φτιάξει ένα έμβλημα, γίναν πάρα πολλοί φίλοι. Ήθελαν να έρθουν στο σχολείο να μας επισκεφθούν, αλλά δεν υπήρχαν δεν μπορούσαμε, ναι. Ήταν πραγματικά, ντραπήκαν πάρα πολύ ότι δεν μπορούσαμε να καλέσουμε τα παιδιά είναι... όλα αυτά στο σχολείο. Πάνω λοιπόν από το καινούριο κτίριο το οποίο έχουμε νοικιάσει, υπάρχει χώρος ο οποίος μπορεί και αυτός να νοικιαστεί, να διαμορφωθεί σε αίθουσες, ώστε να απελευθερωθεί μια μεγαλύτερη αίθουσα στο υπόγειο, το οποίο είναι και ολοήμερο, και να μπορέσουμε να κάνουμε εκεί τις εκδηλώσεις μας. Διότι δεν μπορούμε να κάνουμε καν, ας πούμε, μάθημα στους υπολογιστές. Οι φωτογραφίες που βλέπουμε είναι από άλλες δράσεις, από άλλες εκδηλώσεις. Αυτή η δράση είναι με το Βέλγιο. Εδώ είναι οι μαθητές του Βελγίου που χορεύουν με τους δικούς μας μαθητές στο αεροδρόμιο. Κρίμα όμως πολύ να γίνονται τέτοιες συναντήσεις και να μην υπάρχει ο χώρος να. Και να υπάρχει και διάθεση και να
υπάρχουν έτσι, τεχνικά τύχη. Προβλήματα. Πήραν την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα. Όλο το σχολείο πήγε, του υποστήριξε όταν έπαιζαν με τη Νέα Ζηλανδία. Χάρηκαν πάρα πολύ, ανέβηκαν στην κερκίδα, έδωσαν αυτόγραφα. Το πανό το οποίο του φτιάξαμε. Αυτό είναι από τοιχογραφία που έχουμε στο σχολείο. Έχουμε φροντίσει το σχολείο μας να είναι, να έχει καλλιτεχνική όψη. Την έχει φτιάξει ο Γιώργος ο Μακρυδάκης σε συνεργασία με το Σύλλογο του Βουλίου. Του χρόνου θα ζωγραφίσει τον τοίχο και η Μαρία Βαχάκη, τώρα που είναι νικήτρια. Θα ζωγραφίσει κι εσύ. Εδώ παρακολουθούμε θέατρο, στο θέατρο Μανιά. Ωραία. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να πηγαίνουμε τα παιδιά σε διάφορες εκδηλώσεις εκτός σχολείου. Κάθε μήνα τα τμήματα πηγαίνουν σε κάποιο. Εδώ είναι το κτίριο το οποίο σας είπα, νοικιάσαμε. Το έχουμε φτιάξει σαν σχολικό λεωφορείο. Ωραία. Και μέσα είναι. Είναι όντως ένα σχολικό λεωφορείο. Ναι, είναι. Αυλές δεν έχουμε για να μπορούμε να κάνουμε γυμναστική και άλλου τύπου δράσεις. Είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό. Ναι, είναι κρίμα διότι υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχει η όρεξη. Η όρεξη. Και εγώ από τη δικιά μου την πλευρά μπορώ να προσφέρω την εμπειρία μου διότι έχω ασχοληθεί έτσι πάρα πολλά χρόνια με project, με παιδικό θέατρο και ζωγραφική και διάφορες εκδηλώσεις. Προσπαθούμε, έχουμε καταφέρει αρκετά, πιστεύουμε να καταφέρουμε να νοικιάσουμε και τις αίθουσες πάνω και να κάνουμε ένα καλύτερο σχολείο. Το ευχόμαστε και ευχόμαστε να συνεχίσετε με αυτή την όρεξη, είτε υπάρχουν έτσι δυνατότητες αυτές και οι υποδομές, ναι, είτε όχι, για να δίνετε έμπνευση στους μαθητές, γιατί η έμπνευση είναι ολοφάνερη νομίζω. Ναι. Δεν έχει να κάνει με το κτίριο, με τις υποδομές, έχει να κάνει με τον εκπαιδευτικό που θα αναλάβει το παιδί. Η ιδέα είναι ιδέα, δεν εξαρτάται από κάτι άλλο. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει η όρεξη, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει το καλύτερο δυνατό. Και φαίνεται και στα μάτια των μαθητών. Και εσύ, Μαρία, να συνεχίσεις με τέτοια ενέργεια, όμορφη. Περιμένουμε να ξαναέρθεις. Με τα έργα σου όμως, θα μας φέρεις και τις ζωγραφιές σου εδώ. Έπρεπε να έχεις φέρει τη ζωγραφιά μου, βρε Μαρία, δεν το σκεφτείτε. Ναι, τα έχω κρατήσει. Τα έχω κρατήσει. Α, τα κράτησαν. Ναι, είναι στο εργατικό κέντρο. Α, και είναι βέβαια. Για να τα βλέπει και εγώ. Και αν θα μπορούμε να τα δούμε εκεί. Να τη βλέπει ο κόσμος. Καλά, εγώ έχω να πω ότι πέρα από καλλιτεχνική φλέβο που φαίνεται ότι είσαι και έτοιμη για τηλεόραση. Το παραδέχομαι. Έχω ξαναμπεί σε τηλεόραση. Ωραία. Βέβαια. Αφού έχει έρθει και ο αέρας. Γιατί δεν το λες από την αρχή. Και μας είπε εδώ ο διευθυντής να σε ξεμπλοκάρουμε. Εσύ είσαι μπλοκάρε εμάς από τον αέρα σου. Είσαι, τι να σου πω τώρα, τηλεπερσόνα ήδη. Μπράβο, Μαρία. Και να ξαναβγείς στην τηλεόραση. Είπαμε, αν σ' αρέσει θα ξανάρθεις. Σ' άρεσε. Ναι. Θα μας ξανάρθεις. Θα έρθεις μόλις κλείσει τα σχολεία, θα πάρεις τον καθηγητή σου και θα έρθει τον διευθυντή σου και θα έρθεις να μας πεις πώς περάσατε όλη τη σχολική χρονιά. Με τις ζωγραφιές. Και μας έχεις ετοιμάσει στις ζωγραφιές. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τιμή μας. Καλή συνέχεια στην υπόλοιπη έτσι, σχολική χρονιά που λαμβάνει τέλος, όπου να είναι. Καλή δύναμη για τα επόμενα και να συνεχίσετε έτσι δημιουργικά. Σας ευχαριστούμε.